Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την εισαγωγή. Ξεκινώντας λοιπόν, θα συζητήσουμε τις προοπτικές εξόδου από την πανδημία, να αναλογιστούμε ποιες είναι οι καθοριστικές παράμετροι. Οι καθοριστικοί παράμετροι που θα καθορίσει το αν ο κορονοϊός θα προκαλεί ένα ήπιο νόσημα ή όχι είναι η ανάπτυξη της συλλογικής ανοσίας, η οποία όμως εξαρτάται πάρα πολύ από τη διάρκεια και το εύρος της ανοσίας που μας προσφέρει το εμβόλιο ή η φυσική μίμωξη, την ανάπτυξη των μεταλλαγμένων στελεχών, καθώς και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με ιδιότητες του ιού, όπως περιβαλλοντικοί παράγοντες, κλιματολογικοί παράγοντες και ούτω καθεξής. Ξεκινώντας λοιπόν, ας δούμε τα χαρακτηριστικά της ανοσίας που οφείλονται σε προηγούμενη έκθεση, πόσο η έκθεση των ιών μας προφυλάσσει από ενδεχόμενη επαναλίμωξη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη από το ΚΑΤΑΡ μας δείχνει σε μεγάλο αριθμό ατόμων ότι η φυσική λίμωξη μας προστατεύει σημαντικά από πιθανή επαναλίμωξη. Συγκεκριμένα και μετά από διορθώσεις, η προστασία που μας παρέχει είναι στο επίπεδο του 91,3%. Πολύ σημαντικό ότι δεν παρατηρήθηκε μείωση στο χρόνο στο πλαίσιο μελέτης, στο πλαίσιο της μελέτης, και επίσης πολύ σημαντικό ότι οι επαναλυμώξεις είχαν τεκμηριωθεί με αλληλούχηση του ιού και αφορούσαν ιδιότερη νόσο σε σχέση με τις αρχικές λοιμώξεις. Παρόμοια αποτελέσματα πάλι από μία μελέτη στο ΚΑΤΑΡ, ότι η φυσική λίμωξη μας προστατεύει κατά περίπου 90% σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο όμως νοσηλείας, θανάτου σε σχέση με τις αρχικές λοιμώξεις. Ας δούμε το άλλη, την άλλη θεματική ενότητα σε ό,τι αφορά ότι πώς μας προστατεύει ο εμβολιασμός σε συνδυασμό με τη μόλυνση αυτών των κορονοϊών. Μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, θα πάω κατευθείαν στα αποτελέσματα. Εδώ η συγκεκριμένη μελέτη συγκρίνει τα επίπεδα ανάπτυξης ανοσίας, τα επίπεδα αντισωμάτων σε αυτούς οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί ή στα άτομα τα οποία είχαν προηγούμενη έκθεση στον ιό και επιπλέον εμβολιάστηκαν. Με τα μπλε σχήματα είναι τα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί, με το πορτοκαλί, να το δείξουμε. Με το πορτοκαλί είναι τα άτομα τα οποία έχουν κάνει τη μία δόση και έχουν επίσης εκτεθεί στον ιό, και με το ροζ είναι τα άτομα τα οποία έχουν εκτεθεί στον ιό και επίσης έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τις δύο δόσεις. Να θυμηθούμε, το Β1351 είναι το στέλεχος της Νοτιοαφρικής, το στέλεχος Β, το οποίο έχει χαρακτηριστικά ανοσιακής διαφυγής, και το στέλεχος Α είναι το αρχικό στέλεχος της Ασίας, της Γιουχάν, ενώ το Β1 ήταν τα πρώιμα στελέχη τα οποία είχαν βρεθεί κυρίως στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν που μας λέει αυτή η εικόνα είναι ότι ακόμα και στο στέλεχος διαφυγής, η φυσική μόλυνση επιπλέον του εμβολιασμού επάγει σχεδόν παρόμοια επίπεδα, υψηλά επίπεδα αντισωμάτων, παρόμοια με αυτά που υπάγει, που υπάγουν οι δύο δόσεις του εμβολιασμού. Αλλά αν συγκρίνουμε τον άξονα των ψ, ο άξονας των ψ είναι μικρότερος, χαμηλότερος, χαμηλότερα τα επίπεδα σε σχέση με το Β1 στέλεχος, που δηλαδή με άλλα λόγια ότι αυτοί οι οποίοι στην Ευρώπη έχουν εκτεθεί σε παρόμοια στελέχη, τα αντισώματά τους είναι σε υψηλότερα επίπεδα γενικά, είτε μετά τον εμβολιασμό, είτε μετά τον εμβολιασμό και τη φυσική μόλυνση, σε σχέση με το στέλεχος του συγκεκριμένου που έχει χαρακτηριστικά ανοσιακής διαφυγής. Εδώ παρόμοια αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα εξοδοτερωτικής δράσης του ορού έναντι διαφορετικών στελεχών. Η ερμηνεία των χρωμάτων είναι η ίδια. Στη μεσαία εικόνα είναι το στέλεχος διαφυγής της Νοτιοαφρικής, το Β. Στο δεξιό άκρο είναι το στέλεχος από τη Βραζιλία, το στέλεχος Γ. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε τα επίπεδα αντισωμάτων πρώτης δόσης και εμβολιασμού είναι χαμηλότερα για το στέλεχος Β σε σχέση με το στέλεχος Α, ενώ τα επίπεδα ανοσίας που επάγονται με τη δεύτερη δόση μόνο ή με τη δεύτερη δόση και τη φυσική μόλυνση γενικά είναι υψηλότερα, σημαντικά υψηλότερα και παρόμοια για το στέλεχος Α. Δηλαδή, με άλλα λόγια, συμπερασματικά, ότι όταν κάποιος εκτίθεται πολλαπλά τόσο μέσω εμβολιασμού όσο και φυσικής μόλυνσης, επάγει επίπεδα
ανοσίας ή εξωτερικής δράσης, ακόμα και στελέχη διαφυγής, τα οποία είναι υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα τα οποία έχει για στελέχη, για προηγούμενα στελέχη. Να διευκρινίσουμε ότι αυτή η μελέτη αφορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο και η δεύτερη δόση του εμβολίου είχε πραγματοποιηθεί 10 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση και όχι 3 εβδομάδες όπως τον υπόλοιπο κόσμο. Σε μια άλλη μελέτη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι μία από τις πιο πληροφοριακές και καλά πραγματοποιημένες μελέτες σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, εδώ λοιπόν εκτιμήθηκαν πάλι τα επίπεδα αντισωμάτων έναντι της περιοχής RBD, της περιοχής της εξωτερικής πρωτεΐνης που αλληλεπιδράνε τον υποδοχέα. Εδώ είναι σε άτομα λοιπόν που έχουν μολυνθεί και έχει περάσει σημαντικό διάστημα, 1,3, 6,2 και 12 μήνες μετά τον εμβολιασμό, και ένα ποσοστό αυτών των ατόμων στη συνέχεια έχει επίσης εμβολιαστεί. Εδώ λοιπόν φαίνεται πόσο αυξάνουν τα επίπεδα μετά τον εμβολιασμό, πολύ περισσότερο σε σχέση με τα επίπεδα τα οποία έχει κανείς από τη φυσική μόλυνση, ενώ αντίθετα τα επίπεδα των αντισωμάτων έναντι μιας άλλης πρωτεΐνης, πρωτεΐνης N, που δεν αναπτύσσονται τα σώματα εντός αυτής της πρωτεΐνης με τον εμβολιασμό, στους εμβολιασμένους είναι τα ίδια αναμενόμενα όπως σε αυτούς που έχουν μόνο εκτεθεί στον ιό. Μια στο δεξιό κομμάτι της εικόνας φαίνεται ο αριθμός των κυττάρων, τα οποία των β' κυττάρων, τα οποία εκφράζουν παράλληλα αντισώματα έναντι της περιοχής RBD του κορονοϊού. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι και αυτά τα επίπεδα, ο αριθμός των κυττάρων αυξάνεται σημαντικά στα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί και έχουν εκτεθεί στον ιό. Και αυτό αφορά πολύ σημαντικό τόσο τη φυσικού τύπου πρωτεΐνη, όσο και την μεταλλαγμένη πρωτεΐνη, τουλάχιστον με τρεις κέρυες μεταλλάξεις, οι οποίες είναι παρόμοιες και έχουν χαρακτηριστικά διαφυγής. Δηλαδή, με άλλα λόγια... Κύριε Παρασκευή, έχετε μόνο 2 λεπτά. Έχω μόνο 2 λεπτά. Ωραία. Να προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια και στα συμπεράσματα από αυτή τη πολύ σημαντική μελέτη, ότι η φυσική μόλυνση και ο εμβολιασμός σε κάθε περίπτωση ενισχύει την ανοσία, όλες τις παραμέτρους της χημικής ανοσίας, και μάλιστα εκτιμάται ότι ενισχύει και το εύρος σε ό,τι αφορά την προστασία έναντι μεταλλαγμένων στελεχών. Στα αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας, να αναφέρω ότι η ανοσία και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μειώνεται σημαντικά σε ό,τι αφορά τη φυσική, την μόλυνση, ενώ παραμένει σε σημαντικά επίπεδα σε ό,τι αφορά την νοσηλεία. Είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει από πολλές μελέτες. Θα έλθω στη σημασία της αναμνηστικής δόσης, θα δείξω μόλις μία διαφάνεια εδώ ότι η αναμνηστική δόση παρέχει σημαντική προστασία και η προστασία αυτή αρχίζει να εμφανίζεται 8 ημέρες μετά την αναμνηστική δόση. Και τέλος θα έρθω στο κρίσιμο θέμα του στελέχους όμικρον. Το στελέχος όμικρον έχει πολύ μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων. Πολύ πρόσφατα δεδομένα έχουν δείξει ότι η εξωτερική δράση στα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί και έχουν και μολυνθεί με ιούς διαφορετικούς από την όμικρον μειώνεται περίπου 40 φορές για το στέλεχος όμικρον σε σχέση με τα αρχικά στελέχη. Πολύ πρόσφατα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά, ανακοινώθηκαν το Σάββατο, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει αναμνηστική δόση με το γκρι, είναι η προστασία του εμβολίου, η αποτελεσματικότητα εναντί της όμικρον, είναι συγκρίσιμη με την αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη Δέλτα, αλλά το διάστημα εμπιστοσύνης είναι σχετικά μεγάλο. Σημερινή διαφάνεια σε ό,τι αφορά ανακοίνωση της Pfizer, σημαντική φαίνεται κατά πάσα πιθανότητα ότι η αποτελεσματικότητα με την αναμνηστική δόση είναι σημαντική για την όμικρον και συγκρίσιμη με τη Δέλτα, τάξη περίπου μέγεθος 75%. Και εδώ δεδομένα από την Νότια Αφρική που δείχνουν ότι ο εκτιμόμενος αριθμός των
νοσηλιών και των θανάτων είναι μικρότερο, όχι εκτιμόμενος, ο αριθμός των νοσηλιών και των θανάτων μικρότερος δεδομένων των, του αριθμού των περιστατικών με την Όμικρον σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Ενδεχομένως αυτό είναι ένα ενδεικτικό μιας ποιότητας νόσου για το οποίο ακόμα βέβαια είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Συμπερασματικά λοιπόν, η ανάπτυξη λογικής ανοσίας αναμφισβήτητα δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τον αρχικό του εμβολιασμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο. Απουσία μεταλλαγμένων στελεχών τύπου του όμικρον, τα αποτελέσματα είναι θαρρυντικά αναφορικά με την προστασία της αναμνηστικής δόσης ή της μόλυνσης επιπλέον του εμβολιασμού. Αν δεν είχαμε λοιπόν το στέλεχος όμικρον, η αναμνηστική δόση ή η μόλυνση επιπλέον του εμβολιασμού μέχρι τώρα δείχνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα και επίσης όχι μόνο σε ό,τι αφορά την διάρκεια της ανοσίας, αλλά και το εύρος της ανοσίας έναντι δύσκολων στελεχών όπως το στέλεχος Β. Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση παρουσία της όμικρον, παρότι μια προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αναμφισβήτητα η όμικρον θα μπορεί να μολύνει περισσότερο τα άτομα με ανοσία πλην αυτών που έχουν κάνει αναμνηστική δόση, αλλά η προστασία του εμβολίου θα είναι σημαντική σε ό,τι αφορά τη σοβαρή νόσο και το θάνατο. Σας ευχαριστώ πολύ.